Πολιτικό. Μιλήσαμε για το χαρτοφυλάκιο σα και ένα πολιτικό σχόλιο για όλη αυτή τη φασαρία από τον κύριο Πολάκη. Και σύντροφοι σα από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντιδράσει ήδη για τον κύριο Πολάκη. Κοιτάξτε, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι ήταν μια ατυχής δήλωση. Αυτό είναι προφανές. Και κυρίως ήταν μια χρίαστη δήλωση, η οποία έδωσε τη δυνατότητα, κατά την άποψή μου, σε μια περίοδο που φαινόταν η Νέα Δημοκρατία να είναι στριμωγμένη επικοινωνιακά για κρίσιμα θέματα της κοινωνικής της ατζέντας, της έδωσε τη δυνατότητα να αντεπιτεθεί, να δημιουργήσει, ας πούμε, ένα επικοινωνιακό θόρυβο, να απειλεί με κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κλπ. Και λίγο να αλλάξει, ας πούμε, λίγο το πολιτικό κλίμα. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα, δηλαδή της λειτουργίας ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, του πώς οι άνθρωποι με αναπηρία αντιμετωπίζονται από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, πώς πρέπει να ενισχύσουμε πολιτικές ισότητας και κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης αυτών των ανθρώπων, πώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί ένα βιώσιμο και αξιοπρεπές κοινωνικό κράτος στην πατρίδα μας, με ποια συνέργεια πόρων και από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τη γενική φορολογία, αλλά και από τις ασφαλιστικές φορές. Αυτά είναι τα κρίσιμα διλήμματα τα οποία οφείλουμε να τα κάνουμε με ένα σοβαρό τρόπο, με ευαισθησία προφανώς, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους με αναπηρία, οι οποίοι και αυτοί νομίζω ότι έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια το αναπηρικό κίνημα μια μάχη ισοτιμίας και αξιοπρέπειας, και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ανάπηροι και οι οποίοι σήμερα διεκδικούν ένα ενεργό ρόλο στην πολιτική, συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια των περισσότερων κομμάτων και κυρίως διεκδικούν το δικαίωμα, το αυτονόητο δικαίωμα στην ισοτιμία, στην κοινωνική ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.